Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο Footmas Day 6 σήμερα. Και για να δούμε τι έχουμε σήμερα από την EA. Χθες είχαμε άλλη μια κάρτα η οποία προκάλεσε λίγο διχογνωμία. Ναι, είναι καλή, ναι, αλλά είναι overpriced, ναι, αλλά θα είναι OP μέσα στο παιχνίδι κτλ. Την είδαμε, One Bisaka ήτανε, όντως ήταν λίγο overpriced η αλήθεια είναι. Αλλά γενικά μου αρέσει που υπάρχει επικοινωνία κάτω στα σχόλια, που υπάρχει διάλογος και γενικά το feedback. Μ' αρέσει πάρα πολύ από την σειρά, ας το πούμε, που κάνουμε αυτές τις γιορτινές μέρες. Και το ευχαριστούμε πάρα πολύ και φαίνεται ότι το ευχαριστήσετε και εσείς και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα η EA τι μας έχει για content. Πάμε στα SBC και για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε Ματέο Πολιτάνο, μια κάρτα η οποία χρησιμοποιήθηκε πέρσι πριν καν δω το SBC. Βλέπω ότι έχει 6 μέρες και 2 segment. Μια κάρτα που χρησιμοποιήθηκε πέρσι ήταν στα player objectives που έπρεπε να κάνεις πέρσι, έτσι όπως ήταν το σύστημα με αυτές τις κάρτες, και έπρεπε να τα κάνεις μέσω rivals κτλ. Και μπορούσαν να γίνουν upgrade αυτές τις κάρτες. Και ήταν μια κάρτα η οποία είχε χρησιμοποιηθεί και είχε πάρει πολύ καλά λόγια. Φέτος είναι striker, γιατί θυμάμαι ότι είναι striker Ιταλός. Είναι Πολιτάνο και είναι και στην Νάπολη. Ναπολιτάνο δηλαδή. Λοιπόν, για να δούμε. Γιατί εδώ υπάρχει ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω. Τουλάχιστον φαινομενικά και από πρώτη όψη. 4-4. Το περνάει το check των αστεριών. Έχει το minimum και στα δύο. 4 skill moves, 4 weak foot φέτος είναι must και είναι ok. Τα 5 skill moves και το 5 weak foot. 5 skill moves πιο σημαντικό. 5 weak foot και αυτό καλό δεν υπάρχουν, αλλά το 4-4 είναι ok. 5-7 είναι γενικά κοντούλης, έτσι ευέλικτος. Τέτοιου τύπου παίκτης είναι ο Πολιτάνο από ό,τι θυμάμαι και από πέρσι. Αριστεροπόδο έως high medium, μια χαρά τα work rates. Πάμε να δούμε τα end games. 89 pace, όλο σωστό, 88 sprint speed, 90 acceleration, σωστό. Είναι καλό pace. Ειδικά αν θέλετε να το βάλετε για striker, είναι μια χαρά το pace του. Το shooting του είναι ωραίο, πολύ all around και με ωραία long shots βλέπω. 87 shot power, 85 finishing και 85 attacking position θέλουν λίγο μπουστάρισμα, με και με στη style. Αλλά είναι καλά, είναι σε καλό σημείο. Passing είναι ok για striker. Για striker είναι αρκετά καλό το passing του. Το dribbling του είναι φανταστικό. Από ό,τι βλέπω, το dribbling είναι πάρα πολύ ωραίο. Με 93 agility, 91 balance, 85 reactions που είναι καλά. Ball control 88 που είναι πάρα πολύ καλό. 87 actual dribbling. Και 83 composure είναι ok. Το stamina του είναι 84 πολύ καλά. Εντάξει, δεν έχει strength καθόλου, αλλά αυτές τις κάρτες, επειδή είναι μικρούλης και ευέλικτος, βασίζεται στο να περνάς ανάμεσα από τους αμυντικούς και όχι να τους βάζεις σώμα. Αν και στο FIFA είναι τόσο σπασμένο το παιχνίδι που θα πατήσει ένα LD και ο Πολιτάνο θα στείλει τον κουλιμπαλί, το συμπέκτη του κιόλας, θα τον στείλει στο γρασί δικά του να αρχίζει να πέφτει, έτσι ξέρω εγώ, τέτοια φάση. Λοιπόν, player treats έχει finesse shot, το οποίο είναι ωραίο, και έχει και καλά long shots. Γενικά, στο οπότε θυμάμαι στο PS4 και στο old gen δεν πιάνουν πολύ καλά τα finesse, δεν είναι πολύ effective, αλλά στο next gen είναι από τα λίγα που έχω παρατηρήσει ότι έχουν διαφορά, τα finesse στο next gen είναι αρκετά effective από συγκεκριμένα angles, από συγκεκριμένα σημεία στο γήπεδο. Οπότε αυτό είναι καλό, long shots. Και finesse straight, πάρα πολύ ωραίο Πολιτάνο. Δύο segments, για να δούμε γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η κάρτα. Έχει και καλά links. Έχουμε μια 83 με Team of the Week και μια 85 χωρίς Team of the Week. Okay. Θα το ξαναπώ, το έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο. Έχει βρει τη χρυσή τομή και τα κάνει λίγο παραπάνω τσιμπημένα, αλλά δεν φαίνονται και πάρα πολύ ακριβά, ώστε να τραβάει τον μέσο, και όχι μόνο τον μέσο παίκτη, και οποιονδήποτε παίκτη. Δηλαδή, να μου φαίνεται. Ωραία καρτούλα αυτή. Με ψήνει, θα έλεγα, να την κάνω, αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνω. Πάντως είναι μια κάρτα η οποία με δελεάζει προσωπικά. 83 ομάδα με Team of the Week είναι ok. 85 λίγο πιο τσιμπημένη, δηλαδή άμα ήταν 84 τώρα αυτή, θα μιλάγαμε για VFM. Θα μιλάγαμε για Value for Money SBC. Είναι ωραία κάρτα όμως. Σήμερα μ' αρέσει. Σήμερα η κάρτα που έβγαλε μ' αρέσει. Ίσως είναι και το καλύτερο SBC μετά τον Μαρκίνιος, ίσως που έβγαλε, γιατί και ο Μαρκίνιος ήταν μια καλή κάρτα. Βέβαια έφυγαν. Να το θυμίζω και όλοι έχουν φύγει, αν και το έχετε πάρει χαμπάρι λογικά μέχρι τώρα. Ο Μαρκίνιος και ο Μπέιλι έφυγαν και μας έχουν μείνει ο Γκάγι αυτή τη στιγμή, ο οποίος λύγει σε την επόμενη μέρα, δηλαδή ουσιαστικά να βγει το επόμενο SBC αύριο. Σήμερα για σας που το βλέπετε, και ο One Bisaka που θα μείνει για αρκετό καιρό, έχει ακόμα 13 μέρες. Ο Πολιτάνο έχει μια εβδομάδα μπροστά του, 6 μέρες, οπότε έχουμε αυτά τα rewards και θα έχουμε και τα επόμενα. Όχι, δεν θα έχουμε τα επόμενα, αυτά τα rewards και θα έχουμε και μια εβδομάδα μπροστά μας. Αν θέλετε φόντερ, ας πούμε, για να το κάνετε. Δεν νομίζω ότι έχει βγει κάτι άλλο. Να κοιτάξω για την άλλη φορά, έχει βγει το base icon και δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Έχουμε το Food Freeze Challenge. Αυτά, τις φανέλες εδώ πέρα. Τι να πω για αυτά τα SBC, πραγματικά. Food Freeze Challenge Mega Pack. Καλύτερο pack, αλλά untradeable. Γυρίσαμε στα untradeable, εντάξει. Μην μας κακομάθηκε κιόλας, εντάξει. Είπαμε μία μέρα, την κάναμε την πλακίτσα, μας βάλαμε ένα tradable pack, το οποίο ήταν Jumbo Gold Pack.
Και πάμε για Megapack. Τώρα, untradeable, εντάξει, έστω είναι καλύτερο pack. Πάω να κάνω το SBC και επιστρέφω να ανοίξουμε το pack. Λοιπόν, έγινε και το SBC και το σημερινό εύκολο SBC, δεδομένου ότι δίνει Megapack. Οπότε, ok. Εντάξει, βέβαια, ξαναλέω ένα untradeable, αλλά τι να κάνεις, τι να κάνεις με την εταιρεία που έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, πάμε στο store. Πάντως, σήμερα ο Πολιτάνο θεωρώ ότι είναι ένα καλό SBC, ειδικά άμα χωράει σε ομάδα, σε δική σας ομάδα. Το οποίο, όπως είπα, δεν έχει και δύσκολα links. Υπάρχουν καλοί παίκτες από την Νάπολη. Έχουν βγει καλές κάρτες από την Νάπολη μέχρι τώρα και πιστεύω θα βγουν και Ιταλός και όλα striker. Δεν είναι τόσο δύσκολο να τον κάνεις link. Οπότε θεωρώ ότι ήταν ένα win σήμερα το SBC. Δεν ξέρω, ίσως είναι λίγο τσιμπημένα από ό,τι θα έπρεπε η κάρτα. Ίσως το 85 rated έπρεπε να είναι 84, αλλά τι να κάνουμε εδώ. Το Megapack δεν είναι καν boards. Εντάξει, το χθεσινό ήταν και boards που ήταν tradable και τζάμπο goldback. Αλλά εντάξει, αυτά έχουν και, είναι και θέμα τύχης βέβαια. Όπως βλέπετε, δεν τύχαμε και κάτι. Το τρελό παίζει και ο Περίνη να είναι αντρέ. Όχι, εντάξει, αυτό το γλιτώσαμε. Δεν πελέ και αυτό το γλιτώσαμε. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτά. Συνεχίστε να δίνετε το πολύ ωραίο feedback που δίνετε στην σειρά, στα βίντεο αυτά τα καθημερινά. Γράψτε μου τα σχόλιά σας. Πείτε μου την άποψή σας για τον Πολιτάνο και αν θα κάνετε την κάρτα. Και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε αυτό. Subscribe αν είστε εγγεγραμμένοι. Φτάνουμε όλο και πιο κοντά στους 60.000 subscribers. Και θα τα πούμε σε επόμενο. Μέχρι τότε, για χαρά.